Τα απτά αποτελέσματα της συνάντησής μας ήταν πρώτον ότι ο Σάντρο Γκότσι θα τρέξει στο μαραθώνιο των Αθηνών τον Νοέμβριο και ο Καρλέμ Ντεζίρ θα ξεκινήσει εκπαίδευση στη Σκοποβολή, διότι έχουμε γίνει πάρα πολύ καλοί εδώ στην Ελλάδα, το ζήλεψε και θα το εγγυηθούμε πάρα πολύ καλές προπονήσεις. Τώρα λίγο σοβαρά, ο Σάντρο θα τρέξει στο μαραθώνιο και ο Καρλέμ θα του κρατάει το χρονόμετρο. Λοιπόν, νομίζω ότι αν κάποιος θέλει να κρατήσει κάτι από αυτές τις συναντήσεις, είναι ότι εμείς έχοντας συνείδηση της πολιτικής μας ευθύνης, προκρίνουμε τις μεγάλες αλλαγές που έχει η ανάγκη η Ευρώπη για να αντιμετωπίσει τις πολλαπλές κρίσεις που αντιμετωπίζει. Κρατήστε flexibility και δημοκρατία. Δηλαδή, ότι οι κανόνες δεν είναι πάνω απ' όλα. Οι κανόνες υπάρχουν για να διασφαλίζουν την ανάπτυξη και την απασχόληση και όχι για να υπονομεύουν οποιαδήποτε προοπτική για να πάμε στην ανάπτυξη και την απασχόληση. Και το δεύτερο το οποίο χαρακτηρίζει αυτού του τύπου τις συναντήσεις είναι ότι θα προκρίνουμε πάντα και παντού την ανάγκη για την αναβάθμιση των δημοκρατικών διαδικασιών στην Ευρώπη, πράγμα που θα αυξήσει και τη διαφάνεια και τη δυνατότητα των λαών μας να αντιλαμβάνονται το τι σημαίνουν οι αποφάσεις των Ευρωπαίων πολιτικών για τη ζωή τους. Συγγνώμη, ευελιξία ως προς το σύμφωνο σταθερότητας, έτσι.